Πηγάγανε το αυτοκίνητο που χτύπησε για να τον σταματήσουν. Πήγε, έπεσε πάνω σε ένα ταξί. Εγκλωβίστηκε ο οδηγός. Πάνω σε ένα περίπτωμα. Θα μας τα πει όλος ο Σαλβάνος. Καλημέρα, Άρη. Τι φλά πρέπει να ήταν αυτός. Καλημέρα, λοιπόν, από την Οδό Λεωσίων, εδώ στις 4 και 20 τα ξημερώματα. Απολύτως τυφλά, Γιώργο. Το θέμα μας. Στο πέρα φανάρι που βλέπετε, ένα αυτοκίνητο είναι σταματημένο, περιμένει να ανάψει πράσινο. Εκείνη τη στιγμή περνάει ένα κόκκινο μικρό αυτοκίνητο από αριστερά του, του χτυπάει τον καθρέφτη και φεύγει. Το αυτοκίνητο τότε αρχίζει να τον καταδιώκει και ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε, όπου υπάρχει πιάτσα ταξί, εδώ στο μετρό της Αττικής, πέφτει επάνω στα σταματημένα ταξί και ακινητοποιείται. Εκείνη τη στιγμή και ο εκ του θαύματος δεν θρηνήσαμε θύματα, αφού υπάρχει περίπτερο εδώ στο σταθμό και εμείς θα πάμε εδώ στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος ήταν ο οδηγός του ταξί που βρισκόταν ακριβώς μπροστά σε αυτό που χτύπησε ο πιωμένος. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα. Πείτε μας τι έγινε, ήσασταν μέσα. Εγώ είχα σταματήσει εκείνη την ώρα με το αυτοκίνητο για να ψωνίσω από το περίπτερο. Και ο συνάδελφος που ήταν πίσω και αυτός σταματημένος, αυτός είχε προλάβει και είχε κατέβει. Ήρθε αυτός με πολλά χιλιόμετρα και έπεσε πάνω στη Mercedes, τη διέλυσε. Η Mercedes έπεσε πάνω στο δικό μου, με διέλυσε και εμένα. Έκανε καραμπόλα με σταματημένα αυτοκίνητα, καραμπόλα, με τη καραμπόλα, δύναμη που έτρεχε. Ναι, ναι. Και εσείς ευτυχώς δεν χτυπήσατε που ήσασταν μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ ευτυχώς, ας πούμε, το κάθισμα με το προσκέφαλο πίσω που έχει. Με τον άνθρωπο, ρε. Τι είχε χτυπήσει, Άρη. Και ο οδηγός του αυτοκίνητου που έπεσε πάνω. Ναι, Γιώργο, σε ακούω, πες. Προηγουμένως αυτός ο τύπος είχε χτυπήσει ένα άλλο μαύρο αυτοκίνητο. Όπου το κυνηγάνε. Έτσι ξεκινήσαμε ακριβώς. Πάμε πάλι να το δείξουμε εκεί στα φανάρια. Όπου ένα αυτοκίνητο είναι σταματημένο, περνάει αυτός ο οδηγός, ο ασυνείδητος, οπιωμένος, τον χτυπάει και φεύγει. Τότε το αυτοκίνητο αρχίζει και τον καταδιώκει. Μάλιστα. Και φτάνουμε στο σημείο όπου συζητάμε ευτυχώς, τώρα. Άρη, εδώ, που παραλίγο δεν χτύπησε κάποιος άνθρωπος. Ναι, ναι. Να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, τυχερός ήσασταν. Καλή δουλειά στον άνθρωπο.